Είχαμε εκλογές 25 Ιανουαρίου και να μιλήσουμε λίγο για τα τελικά τι σήμαιναν αυτές οι εκλογές. Γιατί ακούμε δύο πράγματα. Ακούμε ταυτόχρονα και το ότι η εντολή του λαού ήταν πάση θυσία στο ευρώ, ακούμε και το ευρώ δεν, η δραχμή, το ευρώ δεν είναι φετίχ. Οπότε υπάρχουν και τα δύο στην προεκλογική παρουσίαση του ΣΥΡΙΖΑ και τώρα πρέπει να μπουν σε μια προτεραιότητα. Τι μπαίνει πάνω από το άλλο. Εσείς ποια είναι η ερμηνεία σας, πώς πιστεύετε ότι γιατί ψήφισε ο κόσμος στις 25 του μήνα, για ποιο πράγμα? Ναι, έχει ενδιαφέρον αυτό, γιατί έχουμε πλημμυρίσει από ερμηνείες το τελευταίο διάστημα της λαϊκής εντολής. Ο καθένας την ερμηνεύει όπως θέλει αυτός. Η δικιά μου η άποψη είναι, και πρέπει να σας πω ότι και χθες ήμουν στην Ημαθία και μίλησα σε μεγάλη συγκέντρωση ανθρώπων που τέλος πάντων είναι κοντά στο ΣΥΡΙΖΑ, ψήφισαν γι' αυτόν. Η δικιά μου άποψη είναι ότι ο κόσμος ψήφισε για αλλαγή, μεγάλη αλλαγή 25 Ιανουαρίου. Ψήφισε για το πρόγραμμά μας. Άκουσε το πρόγραμμά μας, το δέχτηκε και ψήφισε γι' αυτό. Αυτή είναι η λαϊκή εντολή που έχουμε. Βεβαίως, ταυτόχρονα ο κόσμος άκουσε εμάς να λέμε ότι όλα αυτά θα γίνουν μέσα στο ευρώ. Είναι αλήθεια. Αλλά δεν ψήφισε για να μείνουμε στο ευρώ πάση θυσία. Αυτά είναι ερμηνείες αυτών που έχουν άλλους στόχους και άλλες σκέψεις. Ο κόσμος ψήφισε για το πρόγραμμα του ΣΥΡΙΖΑ. Αυτό θέλει να δει να υλοποιείται και να αλλάζουν οι καταστάσεις στην Ελλάδα.